1100. 1085 λέει. 1085. Άλλο λέει με το βαρόμετρο 1100. Εντάξει, 1100 πες περίπου. Πολύ μεγάλα πάντως αυτά. Εδώ τώρα. Ξεροκόμους πρωινάτους. Ξεροκόμους πρωινάτους. Ναι, ο Παχνώδης δηλαδή. Τι να στο πάλι, πολύ μικρό μου φαίνεται. Ξέρω ξεροκόμους, αλλά... Και αυτό φαγός είναι. Ναι. Ναι. Από κάτω σαν σουήλος είναι. Άλλο είναι το γένος των σουήλων, άλλο είναι το γένος των ξεροκόμων, άλλο είναι το γένος των βολιτών. Ναι. Και τα άλλα παρόμοια είδη. Είναι πορόδες σαν τους φύλους. Ναι. Αλλά από πάνω έχει... Από πάνω γίνεται χνοδοτό παχνώδες. Ναι. Και το πόδι του διαφορετικό είναι. Ναι. Παρόμοια είδη είναι και το ξεροκόμους ποροσπόρος, ο ξεροκόμους χρυσέντερον και πολλά ακόμα. Και πρασινίζει άμα το πατήσεις. Ναι. Και η σάρκα του και η πόρη στο πίεσμα του, ας πούμε, στο κόψιμο της σάρκας γαλαζώνουν. Παρόλα αυτά είναι φαγόσιμα. Όλα τα είδη τα φαγόσιμα. Όλα τα είδη τα φαγόσιμα που γαλαζώνουν, είτε είναι το γένος, από το γένος των βολιτών, είτε είναι από το γένος των ξεροκόμων, είτε από το γένος των σουήλων ή των γυροπόρων και κάποια άλλα. Όλα αυτά που, από τη στιγμή που γίνονται μπλε η σάρκα τους, μόλις έρθει σε επαφή με τη θερμοκρασία του μαγειρέματος, ξαναεπανέρχεται πάλι στο αρχικό της. Έλα ρε, στην αρχική. Ναι, εξαφανίζεται το μπλε, το μπλε εξαφανίζεται και ξαναέρχεται πάλι η σάρκα στο αρχικό της. Δηλαδή, αν είναι κίτρινη, γίνει ξανά κίτρινη. Ναι, αν αλλά γίνει ξανά λευκή. Θέλει προσοχή και γνώση για το ποια τρώγονται από αυτά, ναι. Γιατί... Είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει. Έλπω δουλειά. Εγώ κάτι βλέπω από μακριά. Να σας προλάβω εκεί. Τι είναι αυτό. Ένα μικρούλικο όμως. Τι είναι αυτό πάλι εδώ τώρα. Το βγάλω. Όχι, άστο. Τι είναι. Δεν είναι μαράζμιος πάντως. Δεν είναι μαράζμιος. Όχι. Όχι. Πάση περιπτώσει, άστα. Κάποια τα αφήνουμε.